Κύριε Δήμαρχε, ερχόμενος στην Καλαμαριά, στην καλή μεριά, στην πόλη των προσφύγων, στην πόλη του πόνου, στην πόλη της λαχτάρας της επιστροφής, στην πόλη της αναδημιουργίας, στην πόλη της προόδου και του πολιτισμού, στην πόλη των Ελλήνων Ορθόδοξων Χριστιανών που κρατούν ψηλά το λάβαρο της πίστης και της πατρίδος. Αισθάνομαι ότι δεν έρχομαι σε ξένον τόπο, αλλά αισθάνομαι ότι έρχομαι σε έναν τόπο που τον γνώριζα, που τον ονειρευόμουν, που πάντοτε προσευχόμουν για αυτόν. Και αυτό συμβαίνει διότι κάθε τόπος της πατρίδος μας είναι δικός μας τόπος. Κάθε σπιθαμή της πατρίδος μας είναι δική μας σπιθαμή. Και πουθενά δεν αισθανόμαστε οι Έλληνες ξένοι. Ευχαριστώ λοιπόν διότι με υποδέχεστε στην πόλη σας που σήμερα γίνεται και πόλη μου. Θέλω μια κουβέντα μόνο να σας πω, κύριε Δήμαρχε. Δεν ήλθα αυτόκλητος, αλλά ήλθα ως απεσταλμένος. Απεσταλμένος από την ιεραρχία της Αγίας Εκκλησίας της Ελλάδος. Ήλθα ως απεσταλμένος όχι για να κομίσω κάτι νέο, αλλά για να υπενθυμίσω ότι Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός εις τους αιώνας. Ήλθα για να φανερώσω με την ευλογία των Αγίων Αρχιερέων τον εσταυρωμένο και αναστάντα Ιησού μέσα σε μια κοινωνία που τον αμφισβητεί και πολλές φορές τον καταδιώκει. Ήλθα όμως και για έναν ακόμα λόγο, κύριε Δήμαρχε, ως απεσταλμένος. Ήλθα για να συνεχίσουμε να παλεύουμε μαζί, όπως μαζί σας πάλευε για 4 δεκαετίες ο μακαριστός προκάτοχός μου Προκόπιος. Ήλθα για να αγωνιστούμε μαζί. Ήλθα για να δημιουργήσουμε μαζί. Όπως πληροφορούμε, κύριε Δήμαρχε, δεν είστε ο Δήμαρχος της έδρας και της εξουσίας, αλλά είστε ο Δήμαρχος της προσφοράς και της εργασίας. Υπολογίστε με ως έναν συνεργάτη σας, ως έναν υπηρέτη του κοινωνικού αγαθού αυτής της πόλεως και της περιοχής. Σας παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε, να με θεωρείτε από εδώ και πλέον όχι κάποιον σαν δικό σας, αλλά δικό σας. Είμαι πλέον Καλαμαριώτης, είμαι πλέον Χρινιώτης, είμαι κάτοικος της Μηχανιώνας, της Αγίας Τριάδας, της Επανομής, του Αγγελοχωρίου, όλης αυτής της ιεράς και σπουδαίας Μητροπόλεως. Σας ασπάζομαι εμφυλήματι Αγίου, σας ευλογώ πατρικός και παρακαλώ μαζί με τον Μακαριώτα, τον Αρχιεπίσκοπό μας, πατέρα Ιερώνυμα και τους άλλους Αγίους Αρχιερείς, να οδεύσουμε προς την καρδιά αυτής της πόλεως, τον Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως, όχι για να τιμήσουμε τον νέο Επίσκοπο, αλλά για να αποδώσουμε δοξολογία στον Θεό, που μέσα σε αυτήν τη σκληρή εποχή και στα πέτρινα χρόνια που ζούμε, αναδεικνύει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος Επισκόπους, που κρατούν καλά το τιμόνι της Ορθοδοξίας μας, αλλά βοηθούν για να κρατηθεί καλά και το τιμόνι της πατρίδος. Και πάλι θερμές ευχαριστίες. Ο Θεός να ευλογεί όλη την Καλαμαριά.
ημών Ιησούς Χριστός, δια την άπειρον αυτού φιλανθρωπίαν, εν ανθρωπίσας προσωτηρίαν ημών, καθίδρυσε του αποτεκένης τους Αγίους Μαθητάς αυτού και Αποστόλους, όπερ και μεταδίδεται δια του Αγίου Πνεύματος, εν το μυστηρίο της ιεροσύνης εις τους διαδόχους αυτών. Εν διεθούση των συνεδριών του Συνοδικού Μεγάλου, 26 του μηνός Μαΐου, του Σωτηρίου έτους 2015, ψήφις κανονικές, εξελέξατο και κατέστησε Μητροπολίτη Νέας Κρήτης και Καλαμαριάς, εις διαδοχή του Μακαρία τη Λήξη Γενωμένου, Μητροπολίτου κυρού Προκοπίου, των Παρουσιολογιώτατων Αρχιμανδρίτη, κύριον Ιουστίνων Βαρβάκα. Αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών ημών ως λόγων αποδώσοντες. Μνημονεύεται δε η κληρική του ονόματος αυτού εν πάσες θεσίες λειτουργίες και ιερές ακολουθίες και δεήσεις κατά την εκκλησιαστική τάξη. Απονεύεται δε αυτό πάντες ως πνευματικό πατρί ημών πάσαν τιμή. Η χάρις Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Αφήνιση 12 Ιουνίου. Ιερώνυμος Πρόεδρος, ο Σταγών και Μετεώρων Σεραφείμ, ο Περιστερίου Χρυσόστομος, ο Καλαβρίτων και η Αγία Αμβρόσιος, ο Τρίτης και Σταγών Αλέξιος, ο Καρπενιζίου Νικόλαος, ο Μονευμασίας και Σπάρτης Ευστάθιος, ο Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου Ιερόπαιος, ο Γουμενήσης Αξιοπόλεως και Πολυκάστρου Δημήτριος, ο Βερίας Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων. Αντιλήτωρα και βοηθών.